Σας καλωσορίζουμε στην αίθουσα θεάτρου του Αριστοτέλη και στην απόψινή της του Γενιάτη της Ημερομηνία που εντάσσεται στις νύχτες χειμώνα 2014. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζουμε δύο εξαιρετικά μουσικά σύνολα. Το πρώτο είναι η παιδική χοροδία Δημήτριος Λιώτσης με τα τμήματά της, το τμήμα της προχοροδίας και το τμήμα των προχωρημένων, δημιούργημα του Δημητρίου Λιώτση, με την οποία χοροδία έχουμε μιλήσει πάμπολες φορές, παρουσιάζοντάς της την ιστορία και τη δράση της. Η παιδική χοροδία έχει προσωπήσει τον Αριστοτέλη και την Φλόρινα σε πάρα πολλές εκδηλώσεις εντός και εκτός Φλόρινας με εξαιρετικές εμφανίσεις. Το δεύτερο μέρος είναι η φιλαρμονική πάντα του Δήμου Φλόρινας, η οποία θα ακολουθήσει και θα πούμε λίγα λόγια για αυτήν αργότερα. Κάθε σύνολο θα παρουσιάσει δικό του πρόγραμμα, δική του μουσική παρουσία και στο τέλος όλοι μαζί ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο και θα κλείσουμε. Η απόψινή συναυλία τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και του Δήμου Φλόρινας. Έχετε τον χαιρετισμό από την Περιφερειάρχη Φλόρινας κ. Στέφανο Μπύρου, ο οποίος απουσιάζει σε αντίστοιχη εκδήλωση στο Αμίδη. Κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Αντιπεριφερειάρχη, μου βλέπετε, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια που παρέχετε στο σύνολό μας, η οποία βεβαίως είναι ανταποδοτική στην κοινωνία και στους πολίτες της Φλόρινας σε όλους χωρίς εξαιρέσεις. Εκ μέρους της μεγάλης οικογένειας του Αριστοτέλη, σας ευχόμαστε μια καταπληκτική βραδιά.
Yeah.
φορά το ζεύγος Δημητρίου και Αλεξάνδρας Λιός για την πλήρη υποστήριξή τους και την εξολοκλήρου συντήρηση της παιδικής χοροδίας όλες αυτές τις δεκαετίες. Ευχόμαστε δέο ολόψυχα τα χρόνια πολλά και τις άγιες ημέρες που έχουμε. Συγχαρητήρια επίσης στη μαέστρο της παιδικής χοροδίας, την κυρία Σταυρία Στην βοηθό της κυρία Καρίστα Κατσιλάκη. Και στον καλύτερο κύριο Καταρμό της Καταρίνης. Μέχρι η μουσική της φιλαρμονικής λάβω της θέσης τους, οφείλουμε να πούμε λίγα λόγια για την πλούσια ιστορία της. Η φιλαρμονική του Δήμου Φλόρινας ή η μπάντα δεν υπήρξε παλαιό δημιούργημα παλαιότερων ετών του Δήμου Φλόρινας. Η πρώτη επίσημη μπάντα της Φλόρινας δημιουργήθηκε το 1908, 4 χρόνια πριν την απελευθέρωση της πόλης μας από τον Εθνικό Συγκό, από τον τότε Μουσικό Σύλλογο Ορφέας. Η δημιουργία της αποσκοπούσε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου στην εξύπνωση του εθνικού προβλήματος στο κατοίκον της ευρύτερης περιοχής, μέσα σε ένα ρευστό ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο δρόμο και πίεδο. Πρώτος μαέστρος ήταν ο Ιταλός μουσικοδιδάσκαλος από το μοναστήρι Εδμόνδος Σασαρόνι, ο οποίος δίδασκε στο Μουσικό Σύλλογο του Μοναστηρίου. Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα, τον Σασαρόνι, συγκέντρωσε όλους τους λαϊκούς και αμόρφωτους οργανωμένες της ευρύτερης περιοχής, οργανώνοντάς τους και διδάσκοντάς τους τη μουσική παιδεία. Η μπάντα του Ορφέα έπαιζε κάθε εβδομάδα στους δρόμους και τα χωριά της Φλόρινας. Ο Ορφέας διοργάνωνε βραδιά μουσικής και χορού στα τότε υπάρχοντα κέντρα διασκέδασης και στις πλατείες της πόλης. Ο Σασαρόνι όμως μετακινήθηκε λόγω χρημάτων του Κοζάνη και την κέρδηση της χορού της μπάντας ανέλαβε ο επίσης μουσικός από το μοναστήρι Αντώνιος Μάρτιν, ο οποίος αναβάθμισε ακόμα περισσότερο στην ποιότητά της, προσελκύοντας μεγαλύτερο αριθμό νέων της περιοχής μας στην εκμάθηση κλεριστών και χριστών. Η Φλόρινα, εκείνη την περίοδο, λίγο μετά την απελευθέρωση, παρουσίαζε μια αριστοθαύμαστη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ολόκληρη μαθητιώσα και εξωσχολική νεολαία βρισκόταν στο πόδι για τη μουσική. Το 1930, η διέλευση της μπάντας του Ορφέα ανέλαβε ο μουσικός της Παντελής Τριανταφύλου, δίδοντας μια νέα βουλή και φρεσκάδα αναβαίωσης σε ένα σύλλογο που όμως έδινε. Ακολούθησαν πέτρινα και δύσκολα χρόνια για τον Ορφέα. Η μπάντα όμως εξακολουθούσε να υπάρχει και να πεανίζει στους δρόμους της Φλόρινας, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργαζόμενοι με τους μουσικοδιδασκάλους του Πατροφείου Φλόρινας με κορυφαίο τον Πέτρο Λαζαρίδη. Το 1935 ο Ορφέας κλείνει πλέον τον ιστορικό του κύκλο και αναστέλλεται η λειτουργία του. Από τον Οκτώβριο του 1935 επιτιμάχου του Νικολάου Πάσου πρώτου και με απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, η πάντα του Ορφέα με το ονομάζεται σε φιλαρμονική Δήμου Φλωρίνης, με πρώτο μαέστρο τον μουσικό Παντελή Τριανταφύλου. Ολόκληρη η πνευματική και ηλική περιουσία της πάντας του Ορφέας, παρτιτούρες, πρωτότυπα μουσικά βιβλία, καθίσματα, αναλόγια, πνευστά και κουστά όργανα, μεταβιβάζονται όλα στον Δήμο Φλόρινας. Η μοίρα παίζει όμως παράξενα και όμορφα παιχνίδια. Έτσι, το 1941, ο διαλυτής μουσικός σύλλογος Ορφές ανασυγκροτείται με την επωνυμία φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Φλωρινέων, ο Αριστοτέλης. Η πρώτη ενεργή χοροδή της πρώτης χοροδίας του συλλόγου μας ήταν
και μουσική της φιλαρμονικής του Δήμου. Και πολλοί νεαροί μουσικοί της μπάντας του Δήμου εκπαίδευαν στη φωνητική νέους χορωδούς του Αριστοτέλη. Από το 1948, η φιλαρμονική του Δήμου Φλόρινας κατήσταται νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διοικούμενο από μεταλλελές του Διοικητικού Συμβούλου. Σκοπός της φιλαρμονικής είναι η καλλιέργεια της μουσικής τέχνης, η ψυχαγωγία των δημοτών και η συμβολή της στη λαμπρόκρουνη εξαγωγή θρησκευτικών, εθνικών και τοπικών εορτών. Με τα πολεμικά, τη φιλαρμονική του Δήμου Φλόρινας υπηρέτησαν σπουδαίοι μουσικοί και σπάνιοι μαέστρες. Παπαθεοδόρου Αλέξανδρος, Βαρβέρης Τωμάς, Βόητος Μιχαήλ, Βαλκάνης Αναστάσεως, Παυλίδης Δημήτριος, με συνεργάτη στην προετοιμασία των οργανικών συνόλων, τον κύριο Χριστόφορο Αλεξόπουλο. Από το 1908, 106 χρόνια, η μπάντα των ατάκτων μουσικών ή του Ορφέα ή του Δήμου Φλόρινας έγραψε και γράφει λαμπρές σελίδες στο μουσικό στερέωμα της περιοχής μας. Είναι παρούσα και μας συντροφεύει σε κάθε επίσημη εθνική, θρησκευτική ή πολιτιστική εορτή. Είμαστε περήφανοι για τη μουσική της παιδεία, τη στελέχωσή της, το μεράκι, την αφοσίωσή της και το βάθος των μουσικών που διαθέτει. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε κύριε Δημοκρατία. Καλωσορίζουμε την υπερενόμια φιλαρμονική του Δήμου Φλόρινα στο πατρικό του σπίτι. Της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και να συνεχίσει για πολλά πολλά χρόνια να μας γεμίζει ενθουσιασμό, υπερηφάνεια και αισιοδοξία. Μουσική.